Ήταλο Καλβίνο. Μανιτάρια στην πόλη. Το απόσπασμα που ακολουθεί προέρχεται από το μυθιστόρημα Μαρκοβάλντο ή «Η εποχή στην πόλη» που εκδόθηκε το 1963 στο Τωρίνο της Ιταλίας. Το βιβλίο αποτελείται από 20 ιστορίες με κοινό πρωταγωνιστή τον Μαρκοβάλντο. Κάθε ιστορία ασχολείται με μια εποχή και έτσι σε κάθε εποχή αναλογούν πέντε ιστορίες. Μια μέρα, στη στενή πρασιά ενός δρόμου της πόλης, έπεσε, ποιος ξέρει από πού, μια ρηπή σπορίων και φύτρωσαν μανιτάρια. Κανείς δεν τα πρόσεξε, εκτός από τον αχθοφόρο Μαρκοβάλντο, που κάθε πρωί έπαιρνε από εκεί το τραμ. Τα μάτια αυτού του Μαρκοβάλντο ήταν άμαθα στη ζωή της πόλης. Πινακίδες, σηματοδότες, βιτρίνες, φωτεινές επιγραφές, αφήσει. Όσο και αν ήταν μελετημένε να τραβήξουν την προσοχή, ποτέ δεν προσήλκησαν το βλέμμα του που γλιστρούσε πάνω τους όπως στην άμμο της ερήμου. Και από την άλλη, ένα φίλο που κυτρίνιζε σε ένα κλαδί, ένα φτερό που είχε μπλεχτεί στα κεραμίδια, δεν του ξέφευγαν ποτέ. Δεν υπήρχε αλογόμιγα σε άλογο, τρύπα από σαράκι σε τραπέζι, φλούδα σίκου πατημένη στο πεζοδρόμιο, που να μην τραβήξει την προσοχή του Μαρκοβάλντο και να μην γίνει αντικείμενο στοχασμών, καθώς του αποκάλυπτε τις αλλαγέ των εποχών τους πόθους της ψυχής και τις αθλειότητες της ύπαρξής του. Έτσι, ένα πρωί, ενώ περίμενε το Τραμ που θα τον πήγαινε στην εταιρεία ΣΒΑΒ, όπου εργαζόταν σαν αχθοφόρος, παρατήρησε κάτι ασυνήθιστο κοντά στη στάση, στο κομμάτι της άγονης και σκασμένης γης που περιέβαλε τα δέντρα του δρόμου. Σε μερικά σημεία, στα πόδια των δέντρων, ξεπρόβαλαν καρούμπαλα που εδώ και εκεί ανοίγονταν και άφηναν να φαίνονται στρογγυλά υπόγεια σώματα. Έσκυψε να δέσει τα κορδόνια του και κοίταξε καλύτερα. Ήταν μανιτάρια, πραγματικά μανιτάρια που ξεμύτιζαν μέσα στην καρδιά της πόλης. Ο Μαρκοβάλντο ένιωσε λες και ο γκρίζο και άχαρος κόσμος που το περιέβαλε είχε μόνο μιας γεμίσει κρυμμένους θησαυρού. οπότε θα μπορούσε να περιμένει κάτι περισσότερο πέρα από την ωραία αποζημίωση της συλλογική σύμβασης το επίδομα ακρίβεια, το οικογενειακό επίδομα και την αποζημίωση του ψωμιού. Τη δουλειά του ήταν πιο αφηρημένο από ό,τι συνήθω. Σκεφτόταν ότι όσο εκείνο καθόταν και ξεφόρτωνε δέματα και κυβότια, τα μανιτάρια, που μόνο αυτό γνώριζε την ύπαρξή του, μεγάλωναν αργά και σιωπηλά. Η πορόδη σάρκα του ορίμαζε. Απομιζούσαν τους υπόγειους χυμούς, έσπαζαν το φλοιό της γης. Μια νύχτα να βρέξει, έλεγε μέσα του, και θα είναι έτοιμα. Και δεν έβλεπε την ώρα να ανακοινώσει την ανακάλυψή του στη γυναίκα και στα παιδιά του. Ακούστε τι θα σα πω, είπε, καθώ έτρωγαν το φτωχικό του γεύμα. Μέ στη βδομάδα θα φάμε μανιτάρια. Μια ωραία τηγανιά. Όπω σα βλέπω και με βλέπετε. Και περιέγραψε με θέρμη στα μικρότερα παιδιά, που δεν ήξεραν τι ήταν τα μανιτάρια, την ομορφιά των διαφόρων ειδών, τη λεπτή τους γεύση και το πώς έπρεπε να μεγειρευτούν. Έτσι παρέστηλε στη συζήτηση και τη γυναίκα του, την Ντομιτήλα, που ως εκείνη τη στιγμή ήταν μάλλον δύσπιστη και αμέτωχη. «Και πού είναι αυτά τα μανιτάρια» ρώτησαν τα παιδιά. «Πες μας, πού φυτρώνουν» Στην απορία αυτή, μια καχύποπτη σκέψη συγκράτησε τον ενθουσιασμό του Μαρκοβάλντο. «Αν του πω το μέρος», θα μαζέψουν μια συμμορία λιτάκια, θα πάνε να τα βρουν, θα μαθευτεί στη γειτονιά και τα μανιτάρια θα καταλήξουν σε ξένε κατσαρόλε. Έτσι, η ανακάλυψη εκείνη που του είχε γεμίσει την καρδιά με αγάπη για όλο τον κόσμο, τώρα του δημιουργούσε τη μανία της ιδιοκτησίας, τον τύλιγε μέσα σε ένα ζηλότυπο και δύσπιστο φόβο. «Το μέρος των μανιταριών το μέρο των μανιταριων εγώ και μόνο εγώ», είπε στα παιδιά του, «και αλλή μονό σας αν σα ξεφύγει η κουβέντα». Το άλλο πρωί ο Μαρκοβάλτο, καθώς πλησίαζε στη στάση του τραμ, ήταν γεμάτος ανησυχία. Έσκυψε στην βρασιά και με ανακούφιση είδε ότι τα μανιτάρια είχαν μεγαλώσει λίγο, μια σταλίτσα μόνο. Το χώμα συνέχιζε να τα κρύβει σχεδόν ολότελα. Εκεί που ήταν γονατισμένος, ένιωσε κάποιον πίσω του. Μόνο μια σηκώθηκε και προσπάθησε να παραστήσει τον αδιάφορο. Ένας οδοκαθαριστής τον κοίταζε στηριγμένο στη σκούπα του. Αυτός ο οδοκαθαριστής, στο οποίο την επικράτεια βρίσκονταν τα μανιτάρια, ήταν ένας διοπτροφόρο και κρεμανταλά νεαρός. Λεγόταν Αμάντιτζι και ο Μαρκοβάλντο τον αντιπαθούσε από καιρό, ίσω για εκείνα τα γυαλιά του που ξεψάχνιζαν την άσφαλτα των δρόμων για να βρουν ίχνη της φύση και να τα σβήσουν με τη σκούπα. Ήταν Σάββατο. Ο Μαρκοβάλντο πέρασε την ημιαργία του τριγυρίζοντα δίθεν άσκοπα κοντά στην πρασιά, παρακολουθώντα από μακριά τον οδοκαθαριστή και τα μανιτάρια και υπολογίζοντα όσο καιρό ήθελαν να μεγαλώσουν. Τη νύχτα έβρεξε. Όπω οι αγρότε, που έπειτα από μήνε ξηρασία ξυπνούν και χορεύουν από χαρά στον ήχο των πρώτων σταγόνων, έτσι και ο Μαρκοβάλντο ήταν ο μόνο στην πόλη που ξύπνησε, ανακάθισε στο κρεβάτι και φώναξε τους του δικού του. Βρέχει! Βρέχει! και ανέπνευσε τη μυρωδιά τη βρεγμένη σκόνης και τη δροσερή υγρασία που ερχόταν απ' έξω. Τα χαράματα, ήταν Κυριακή, έτρεξε γρήγορα στην πρασιά μαζί με τα παιδιά του και ένα δανεικό καλάθι. Και να τα μανιτάρια, στιτά στου κορμού του, με του κουκούλες τους να ξεπροβάλλουν από το μουσκεμένο ακόμα χώμα. Ζήτω! Και όρμησαν να τα μαζέψουν. Μπαμπά, κοίτα εκείνο τον κύριο πόσα έχει μαζέψει είπε ο Μικελίνο και ο πατέρας του, σηκώνοντα το κεφάλι, είδε τον Αμάντιτζι να στέκεται δίπλα τους με ένα καλάθι γεμάτο μανιτάρια στο χέρι. «Α, και εσείς μαζεύετε», είπε ο Όδο καθαριστής. τρώγονται, ε. Μάζεψα λίγα, αλλά δεν ήξερα αν μπορούν να φαγωθούν. Πιο κάτω στον δρόμο έχει κι άλλα, μεγαλύτερα. Εντάξει, τώρα που ξέρω, πάω να ειδοποιήσω τους δικούς μου που κάθονται εκεί και συζητάνε αν πρέπει να τα μαζέψουμε ή να τα αφήσουμε και απομακρύνθηκε βιαστικά. Ο Μαρκοβάρντο έμεινε άναυδο. Να υπάρχουν μεγαλύτερα μανιτάρια και να μην τα έχει προσέξει, μια τέτοια ανέρπιστη σοδιά και να του την κλέψουν κάτω από τη μύτη. Για μια στιγμή σχεδόν κοκάλωσε από οργή, από λύσα. Έπειτα, όπω συχνά συμβαίνει, οι προσωπικέ εμπάθειε μεταμορφώθηκαν σε μια παρόρμηση γενναιοδορία. Την ώρα εκείνη, πολλοί κόσμος περίμενε το τραμ με τις ομπρέλες κρεμασμένες στο μπράτσο, διότι ο καιρός ήταν ακόμα υγρός και αβέβαιος. «Ε, εσείς, θέλετε να φάτε την μανιτάρια απόψε», φώναξε ο Μαρκοβάλντος στον κόσμο που ήταν μαζεμένο στη στάση. «Έχουν βγει μανιτάρια εδώ, στο δρόμο. Ελάτε μαζί μου, έχει για όλους». Και πήρε από πίσω τον Αμάντιτζι με ένα τσούρμο ανθρώπου να τον ακολουθεί. Βρήκαν αρκετά μανιτάρια για όλους και επειδή δεν είχαν καλάθια, τα έβαλαν στις ανοιχτές τους ομπρέλες. Κάποιος είπε «Ωραία θα ήταν να τρώγαμε όλοι μαζί». Όμως ο καθένας πήρε τα μανιτάρια του και πήγε σπίτι του. Ωστόσο, σύντομα ξανασυναντήθηκαν το ίδιο κιόλας βράδυ, στον ίδιο θάλαμο του νοσοκομείου, έπειτα από την πλύση στο μάχου που τους έσωσε όλους από δηλητηρίαση. Όχι σοβαρή, διότι κανείς τους δεν είχε φάει μεγάλη ποσότητα. Ο Μαρκοβάλντο και ο Αμάντιτζη ήταν σε διπλανά κρεβάτια και αγριοκοίταζαν ο ένας τον άλλο.